υπάρχει ανάπτυξη, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αλλάξαν πολλά. Η αλήθεια είναι ότι αλλάξαν πολλά. Δεν είχαμε συνηθίσει η παιδική σταθμή να ανοιχτεί. Δεν είχαμε συνηθίσει η λειτουργία, η έμπνευση, το καπί να πηγαίνει συνέχεια από το καλό στο καλύτερο. Δεν το είχαμε συνηθίσει, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον αθλητικό, με τον πρώην αθλητικό οργανισμό, με όλα τα αθλητικά δρόμενα τη πόλη μα. Είναι η πρώτη χρονιά στην οποία δεν έχουμε κανένα αθλητικό γεγονό. Εκτό από το γυμναστήριο, το οποίο το λειτουργούμε με προσωπικό από το Δήμο, δεν υπάρχει τίποτα, καμία άλλη δραστηριότητα αθλητική που τρέχει τη χρονιά του 2012. Αυτό δυστυχώ δεν είναι πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσει το καινούριο συγχωνευμένο πρόσωπο. Είναι ένα απάντηση προ τον συνάδελφο. Είναι πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε λόγω του ότι το κράτο αποφάσισε ότι για το 2011-2012 δεν θα υπάρξει σημαντικό αθλητισμό. Με λίγα λόγια δεν θα υπάρξει ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί και τα σωματεία δεν έχουν καμία στήριξη από την κεντρική πολιτεία. Αυτά για να κλείσω το ότι έχει σχέση με καπί, παιδικού σταθμού και ό,τι έχει σχέση με το νομικό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα και κάτι ακόμα, γιατί λέμε ας πούμε ότι νέος, είσαι νέος σε ηλικία, είσαι νέος δημοτικός σύμβουλος. Ένας νέος, κύριοι συνάδελφοι, έχει ανάγκη από πρότυπα. Έχει ανάγκη από ανθρώπους που είναι και στην πολιτική μας, γιατί έχουν και μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι πρέπει να το τραβήξουν, να το πάνε προς τα πάνω, πρέπει να το παρήσουν προς τα πάνω. Δεν ξέρω αν ενοχλείται κάποιος συνάδελφος με μεγαλύτερη εμπειρία πολιτική και ηλικία, όταν βλέπει έναν άνθρωπο που πραγματικά φέρνει την πρόοδο. Δεν θα αναφερθώ στο πρόσωπό του, θα αναφερθώ στην πρόοδο του νομικού προσώπου. Έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ειλικρινά στη δουλειά. Το γνωρίζουν όλοι προσωπικά, ο καθένας ξεχωριστά, ακόμα και αυτοί που αντιδρούν, ότι έχει γίνει ένα βήμα μπροστά. Πολλά όχι, ένα σίγουρα βήμα μπροστά. Να πω λοιπόν ότι το γεγονός, για παράδειγμα, ότι έκλεισε μία μέρα ο παιδικός του Δήμος, που έτσι και εγώ δεν βρισκόμουν στο γραφείο μου, το μόνο που έχω να σας πω είναι ευχαριστώ που χρησιμοποιείτε ότι βρίσκομαι 364 μέρες στο γραφείο μου από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου λέτε ότι μία μέρα δεν βρέθηκα. Πολύ ωραία. Μία μέρα δεν βρέθηκα. Ήταν η μέρα που αποφάσισα όλη την Ελλάδα να είναι κλειστή. Αποφάσισε ο παιδικός μου στο Δήμο να είναι κλειστός. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Να αναφέρω και κάτι τελευταίο και να κλείσω ότι στην περίπτωση. Μην το εκλάβουμε ότι θέλω να το θέσω σαν δεδομένο. Στην περίπτωση του κλεισίματος των δύο παιδικών σταθμών που ανήκουν στον ΟΕΤ, έχω την εντύπωση, επειδή είναι και δέσμευση τη διοίκηση με κουβέντες που έχουμε κάνει στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, ότι είμαστε έτοιμοι να αγκαλιάσουμε τους παιδικούς σταθμούς που ανήκουν σε αυτόν τον οργανισμό και να συνεχίσουμε την έμπλεκτη λειτουργία τους υπό την αιγίδα του Δήμου Αφανών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.